Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα ασχοληθούμε με το νόημα του Μεγάλου Σαββάτου και ειδικότερα θα αναφερθούμε στην Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που τελείται Μέγα Σάββατο πρωί και η οποία είναι ενταγμένη στον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, ο οποίος της ενορίας, ως γνωστόν, τελείται το Μέγα Σάββατο πρωί. Αντί του συνηθισμένου χεροβικού ή τα χεροβή μυστικός, εικονίζοντες κλπ., την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται ειδικός ύμνος, στον οποίο θα αναφερθούμε σήμερα. Ο ύμνος αυτός, αντί του συνηθισμένου χεροβικού, λέει τα εξής. Σε ελεύθερη απόδοση στην δημοτική. Ας σιωπήσει κάθε άνθρωπος και ας σταθεί με φόβο και τρόμο και ας μη σκέπτεται τίποτα γήινο μέσα του. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι φόβος και τρόμος, όπως λέει το πρωτότυπο κείμενο, δεν έχουν το νόημα το αρνητικό της σύγχρονης γλώσσας και των σύγχρονων κοινωνικών συνθήκων, αλλά το πρωτότυπο κείμενο με τους όρους αυτούς και στην γλώσσα της εποχής εκείνης, πριν από πολλούς αιώνες, σημαίνει βαθιά ευλάβεια και βαθιά επίγνωση της αναξιότητός μας απέναντι στον Πανάγιο Θεό, με την οποίος έχει ασύλληπτη αγάπη και ασύλληπτη ταπείνωση. Ας σιωπήσει λοιπόν κάθε άνθρωπος και με βαθύτατη ευλάβεια και συνέστηση της αναξιότητάς του, ας μη σκέπτεται τίποτα γήινο, αλλά ας παραμείνει νυπτικά αυτοσυγκεντρωμένο στα τελούμενα. Διότι, συνεχίζει, ο βασιλεύς των βασιλέων και κύριος των κυρίων, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που έγινε άνθρωπος, προσέρχεται στην Αγία Τράπεζα, στο θυσιαστήριο, να σφαγιαστεί και να δοθεί ως τροφή στους πιστούς. Δηλαδή, η μεγάλη είσοδος, στην οποία ψάλλουμε τον χερουβικό ύμνο, είναι ακριβώς η επίσημη πομπή που μεταφέρει τα Άγια από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα, για να τελεστεί το κύριο μέρος, η αποκορύφωση της Θείας Ευχαριστίας και της προσφοράς του άρτου και του ίνου και του καθαγιασμού τους σε σώμα και αίμα Χριστού. Άρα λοιπόν, δια του τελετουργού λειτουργού πρεσβυτέρου, σφαγιάζεται ο Κύριος εν μυστηρίο και προσφέρεται ως τροφή και ποτό στους πιστούς το σώμα του και το αίμα του. Προηγούνται των Αγίων, δηλαδή των Δισκοπότηρων και των Αγίων, τα οποία μεταφέρει ο λειτουργός ιερεύς, προηγούνται οι χωροί των Αγίων Αγγέλων, η χωρία των Αγίων Αγγέλων, οι τάξεις των ασωμάτων, μαζί με κάθε αρχή και εξουσία, αρχές και εξουσίες κυρίως εννοεί ακριβώς τις υπόλοιπες ασώματες τάξεις και το επεξηγεί πιο κάτω, τα πολιώματα χερουβίμ, δηλαδή τα χερουβίμ που έχουν πολλούς οφθαλμούς και τα εξαπτέρυγα σεραφίμ, δηλαδή τα σεραφίμ που έχουν έξι πτέρυγες. Εδώ αναφέρεται σε περιγραφές των ασωμάτων δυνάμεων που έχουν ήδη γίνει από τα πανάρχια χρόνια στην Παλαιά Διαθήκη και αποκαλύφθηκαν σε οράματα, αποκαλύφθηκαν στους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, σε όραμα αποκάλυψε ο Θεός, όπως στον προφήτη Ισαΐα, όπου τα μεν χερουβίμ παρουσιάζονται πολιώματα, τα δε σεραφίμ εξαπτέρυγα. Και λέει ακριβώς ότι οι ουράνιες δυνάμεις καλύπτουν, συνεχίζει ο ύμνος, καλύπτουν τα πρόσωπά τους με τα φτερά τους και αναφωνούν με δυνατή φωνή τον ύμνο «Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια», που σημαίνει στα εβραϊκά η λέξη «Αλληλούια», «Ενείτε τον Κύριον», «Ανυμνήστε τον Κύριον». Το ίδιο φυσικά εβραϊκή όρη είναι και τα σεραφίμ και τα χερουβίμ. Οπότε με τον υπέροχο αυτό ύμνο, τονίζεται με άλλα λόγια, όπως και στον κλασικό χερουβικό ύμνο, ο πυρήνας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αλλά όπως και τη Μεγάλη Πέμπτη, έτσι και το Μέγα Σάββατο, η Εκκλησία μας βάζει άλλα τροπάρια αντί του συνηθισμένου χερουβικού, για να τονίσει τον εντελώς ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει η ημέρα, η κάθε ημέρα και η Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο, και επαναλαμβάνω ότι τελείται
μέσα στα πλαίσια του εσπερινού του Μεγάλου Σαββάτου, η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Το ίδιο και τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί που τελείται μέσα στα πλαίσια του, η Θεία Λειτουργία, μέσα στα πλαίσια του εσπερινού της Μεγάλης Πέμπτης. Και επειδή φυσικά το ωράριο των ενοριών και το τυπικό είναι διαφορετικό από αυτό των μοναστηριών, οι εσπερινοί αυτοί τελούνται το πρωί μαζί με τη Θεία Λειτουργία. Και συνεπώς ήδη τη Μεγάλη Πέμπτη ανατέλει πλέον, αλλάζουν τα άμφια τους οι λειτουργοί, αλλάζει η ενδυμασία, τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης. Ο ναός ήδη από το Μέγα Σάββατο πρωί έχει τα αναστάσιμη ατμόσφαιρα. Διαβάζονται τα υπέροχα κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη για την Ανάσταση του Μεσσία και αυτό το υπέροχο χερουβικό που είναι μόνο μία φορά το χρόνο το Μέγα Σάββατο πρωί, προετοιμάζοντάς μας για την Κυρίως Ανάσταση το Μέγα Σάββατο το βράδυ.